δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου ανοίγει με την αναμέτρηση Ουκρανία Βόρειος Ιρλανδία. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και είμαστε εδώ να σχολιάσουμε σήμερα με τον Βασίλη Μελίδη. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Θοδωρή. Πολύ ωραίο παιχνίδι Ουκρανία Βόρειος Ιρλανδία για έναν όμιλο που οι ομάδες είναι η Γερμανία, η Πολωνία, η Ουκρανία και η Βόρειος Ιρλανδία. Με αμφίρροπη αναμέτρηση. Δεν ξέρω πώς βλέπεις έτσι, πώς είδες τα πρώτα παιχνίδια της ομάδας, την Ουκρανία και τη Βόρειο Ιρλανδία. Η Ουκρανία μπορεί να ιτήθηκε με 2-0 από τους Γερμανούς. Ήταν όμως πολύ καλή. Να σημειώσουμε ότι βγάλαμε το ασιατικό χάντικα από τις Γερμανίες εδώ. Έτσι. Φυσικά. Να ευλογούμε και τα γένια μας. Πάντα, πάντα. Ήταν πολύ καλή. Έδειξε ότι διαθέτει σύνολο το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί αμυντικές αδυναμίες των αντιπάλων, άσχετα αν δεν κατάφερε να σκοράρει. Βία αντίθετη για τη Βόρεια Ιρλανδία, που ήταν αδύναμη απέναντι στους Πολωνούς. Μάλλον την... πώς να το πούμε, τις περιποιεί τιμή ή τα μόνο με ένα μηδέν. Δεν έδειξε καθόλου καλά στοιχεία. Έτσι. Δηλαδή, σε αντίθεση με την Ουαλία, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις, οι γείτονες Βορειοϊρλανδοί, όχι ότι δεν ήταν κάτι αναμενόμενο, έτσι, όταν είσαι μία από τις σταχτοπούτες του θεσμού, άσχετα αν είχε πολύ καλή πορεία στα προκριματικά, γιατί βρήκε και τον ελληνικό θίασο μεταξύ άλλων μπροστά τη. Αυτό δεν μπορούμε να χωνέψουμε ακόμα πώς αυτή η ομάδα μας δείξει. Ναι, αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σε κάθε περίπτωση, οι Ουκρανοί δείχνουν ανώτεροι σε αυτό το παιχνίδι, όμως δεν είναι δυνατόν να μείνουμε μόνο στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, λόγω της πολύ τραγικής είδησης του θανάτου του 24χρονου φιλάθλου της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο οποίος δεν συχαίεται ακόμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, με επεισόδια, γιατί την προηγούμενη μέρα, να πούμε ότι η είδηση βγήκε τη Δευτέρα. Την προηγούμενη μέρα είχαμε συμπλοκές ανάμεσα σε Πολωνούς και φιλάθλους της Βόρειας Ιρλανδίας. Οπότε, ωστόσο, μια μέρα μετά, ο συγκεκριμένος φιλάθλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία της Γαλλίας, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και έπεσε από ένα ύψος περίπου 8 μέτρων, βρίσκοντας τραγικό θάνατο. Και μια που είπες και αυτό, να πούμε ότι έχει προημερών ήδη επιβληθεί από τις γαλλικές αρχές η απαγόρευση πώλησης αλκοόλ κοντά και στις 10 πόλεις που φιλοξενούν παιχνίδια. Όχι μόνο στον περιβάλλοντα χώρο, ναι, στη γενικότερη περιοχή του γήπεδου. Και στα fan zone που έχουν στηθεί έξω από τα γήπεδα. Λοιπόν, πάμε στο ζουμί. Το προγνωστικό, θέλοντας και μη, είναι άσος Ουκρανία. Δηλαδή, μόνο αν έχεις δει τα δύο παιχνίδια, της Ουκρανίας με τη Γερμανία και της Πολωνίας με τη Βόρεια Ιρλανδία, δεν μπορείς να πας σε άλλο προγνωστικό. Δηλαδή, δεν μπορεί κανένας να πιστέψει ότι η Βόρεια Ιρλανδία έχει να δώσει κάτι σε αυτό το τουρνουά. Πολύ αμυντικογενής ομάδα, καθόλου δημιουργία μπροστά. Θα τα βρει, πιστεύω, πάρα πολύ σκούρα κόντρα στην Ουκρανία, η οποία, άμα πιάσει απόδοση, μπορεί να καθαρίσει και το μάτς και από το πρώτο ημίχρονο. Οπότε θα πάμε πιο safe, δεν θα πάρουμε κάτι σε ασιατικό, θα πάμε μόνο στον άσο. Και για την ιστορία, η Ουκρανία είναι και αίτητη σε 4 επίσημα μάτς απέναντι στους Βορειοϊρλανδούς. 2 νίκες, 2 ισοπαλίες. Ωραία. Κρατάμε Ουκρανία, Βόρειο Ιρλανδία, άσο.